Από το ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αγιάννη Γράφω μια γραφή γενική και ανώνυμη Μια γραφή που ανήκει σε όλους Δεν είμαι κανένας Δεν είμαι ένα πρόσωπο με ιδιότητες Ένα πρόσωπο α ή β που συναντά σε ένα σπίτι στο δρόμο Η φωνή μου που υψώνεται τώρα σε έναν τόνο οξύ Άλλοτε αλλού χαμηλώνει και χάνεται με στις άλλες φωνές που μιλάνε και λένε πράγματα κοινά τετριμένα. Τι θα κάνουμε απόψε, πού θα πάμε, σε ποιο σινεμά, σε ποιο κέντρο θα πιούμε. Ναι, εμπρό λέγεται, ποιο είναι, ποιον θέλετε. λίπη, θα γυρίσει στις δέκα. Τι θέλετε να του πω. Δεν είμαι κανένας, κανένα ιδιαίτερο πρόσωπο. Η φωνή μου ανήκει σε όλους. Εκφράζω την απορία, την αγανάκτηση και το φόβο κοινά συναισθήματα το σάστισμα για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο δεν διαφέρω από τον άνθρωπο με τα πύληνα πόδια, με το άδειο κεφάλι που σκοντάφτει και χάνει το δρόμο του που χάνει το νήμα της σκέψης του δεν περιγράφομαι εύκολα από το πλήθος ορμάω κάθε τόσο και πετάω ένα βλήμα μια πέτρα και σαν ο του ομήρου πάλι χάνομαι μες το πλήθος και το λόγο τραβάω από τα πόδια σαν κουφάρι σκοτωμένου συντρόφου και γράφω μια γραφή αστόλιστη κι άχαρη, μια γραφή σαν κηδεία που αργά προχωράει με σκυμμένο κεφάλι και διάθεση μαύρη το δάκρυ της πίνοντας σαν αρμύρα της θάλασσας ένα δάκρυ που κύλησε αργά σε ένα μάγουλο και μια γλώσσα το άρπαξε και στη γέψη του γεύεται την ανώνυμη πίκρα του κόσμου. «Και η φωνή μου για λίγο υψώνεται Διαγράφει ένα τόξο Ουράνιο Με τις ελπίδες το βλέμμα Τα χρώματα Και γρήγορα χάνεται πάλι στα σύννεφα Που κρύβουν τον ήλιο στη σκοτεινιά του θανάτου Στη σιωπή το αμήλικτο φήμετρο Στον ψήθυρο της φωνής Που ακούγεται μέσα σου μόνο Συντρίμη της σκέψης Του ονείρου που χάνεται Σαν ανοίξει τα μάτια σου να κοιτάξεις τον κόσμο, τα βιβλία, το ταβάνι, το πάτωμα, της βροχής το μονότονο φλίσβο, το φως το θαμπό με στην κάμαρα, τις ομιλίες, τα βήματα, τους ήχους του δρόμου, μια ζωή δίχως λόγο.